Συνεχίζεται τον μπάχαλο με τις επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και όπως όλα δείχνουν, χιλιάδες κριτικοί θα μείνουν εκτός επιδοτήσεων εν ώψη των Χριστουγέννων. Πρώτη φορά μείνει τόσο κόσμος απλήρωτος. Ευελπιστώ ότι το Υπουργείο θα κάνει όλες τις διορθώσεις, τις παρεμβάσεις για να πληρωθούν και αυτοί και να μπορέσει ο κόσμος να παραμείνει στην Ήπειρο και να παράγει προϊόντα. Στην Κρήτη θα είναι εκτός περίπου στις 5 με 6.000. Έχουν προβλήματα με αχρεωστή τους καταβληθέντα, όπως μεταβιβάσεις τέτοιου τύπου. Εάν δήλωνες μία έκταση στο Y9 10 στρέμματα και στην Όδε, στο χωράφι, ήταν 12, καταρχάς μπλόκαρες. Από εκεί όμως και πέρα δεν είχε εδώ όλο αυτό το πράγμα να γίνει. Όπως υποστηρίξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, από τους 20.000 παραγωγούς που ενεργοποιούν στην Ένωση Ηρακλείου, οι 4.000 έμειναν απληρώτοι, ενώ στη δεύτερη πληρωμή εκτιμάται ότι θα μείνουν εκτός 1.000 παραγωγοί. Εκτιμάμε ότι θα μείνουν απ' έξω στη δεύτερη πληρωμή γύρω στους 1.000 παραγωγούς, που και εκεί πρέπει να δούμε πώς θα διορθωθεί μέχρι το Φλεβάρι να πληρωθούν κι αυτοί. Είναι μεγάλος αριθμός πάντως, έτσι. Σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός, είναι πρωτόγνωρο αυτό το φαινόμενο. Πρώτη φορά μένει τόσος κόσμος απ' έξω. Θεωρώ ότι το Υπουργείο θέλει να βάλει τάξεις επιδοτήσεις, αλλά θα μπορούσε να το κάνει με πιο σταδιακό τρόπο και όχι με τόσο βίαιο. Η επιδότηση είναι μια ενίσχυση η οποία σε βοηθάει να ανταπεξέλθεις τα έξοδα. Το εισόδημα από μόνο του δεν λέει κάτι. Ούτε και η επιδότηση από μόνη της λέει κάτι. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε πολλές περιουσίες παρατημένες. Σίγουρα παρατημένες. Ή θα δούμε και πολλές περιουσίες υποβαθμισμένες από εδώ στο εξής. Για την Κρήτη μπορώ να σας πω ότι θα μείνουν έξω με τις σημερινές διατάξεις πάνω από 2.000 παραγωγοί. Για την πληρωμή της προκαταβολής, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως ήταν μειωμένη κατά 63 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας τους παραγωγούς έκθετους απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας. Η ευθύνη του Υπουργείου είναι τεράστια. Πρέπει να δώσει άμεσα λύση. Είχαμε προτείνει λύση ότι οι επιδοτήσεις έπρεπε φέτος να πληρωθούν με τις κείμενες διατάξεις των προηγούμενων χρόνων. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας άκουσε και προσπαθεί τώρα να βρει λύση σε ένα αδιέξοδο. Εύχομαι και ελπίζω το επόμενο διάστημα να αναθεωρήσει την άποψή της. Σε απελπιστική θέση βρίσκονται χιλιάδες αγρότες στο νησί μας που ευελπιστούν να τρέξουν γρήγορα οι σχετικές διαδικασίες. Έχει συστορευτεί πάρα πολύ φόρτος με αποτέλεσμα το σύστημα να είναι αργό και δεν γνωρίζουμε και την καταληκτική ημερομηνία. Εάν δεν τρέξει πιο γρήγορα το σύστημα και αν δεν δοθεί έτσι χρόνος να γίνουν διορθώσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι θα μείνουν εκτός. Ας προχωρήσουν σε αυτές τις διορθώσεις, να αποσβέσουν λίγο το πρόβλημα από τα ΚΙΔ. Τα ΚΙΔ έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να προβούν σε διορθώσεις, δεν έχουν καν το προσωπικό. Την ίδια ώρα επικρατεί αναβρασμός εν ώψη της νέας ΚΑΠ. Την ανάγκη μεγαλύτερη στήριξη των παραγωγών τονίζει η Οργάνωση Αμπελουργών και Λοκαλλιεργητών Κρήτης, η οποία απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα φαινόμενα που ακούγονται διάφορα, ότι κάποιος δεν παράγει και παίρνει επιδότηση, να κοπεί αυτό και όποιος πραγματικά παράγει να παίρνει την επιδότηση που το αναλογεί.